Ας τι θα συμβεί την Κυριακή. Σήμερα είναι Πέμπτη, την Κυριακή. Αγώνισμα ατομικής ασυλίας. Ένας νικητής παίρνει το λευκό περικάρπιο για εκείνη την ημέρα και μόνον για λίγες ώρες δεν έχει άγχος. Οι δύο ηττημένοι από το παιχνίδι είναι υποψήφοι μονομάχοι και ο ένας θα ψηφιστεί με τη διαδικασία που ξέρουμε. Τρεις λοιπόν, την ίδια ημέρα. Από τον αγώνα ερχόμαστε κατευθείαν στην αρένα. Μαθαίνουμε τι συνέβη με την ψηφοφορία των τηλεθεατών. Ο ένας σώζεται, οι δύο μονομαχούν και αποχωρεί ο ηττημένος. Τελειώνει η Κυριακή και ξημερώνει η Δευτέρα. Ξανά αγώνας ατομικής ασυλίας. Ακριβώς λίγες ώρες μετά, ένας παίρνει το λευκό περικάρπιο και δεν είναι αγχωμένος. Οι δύο τελευταίοι του αγωνίσματος θα είναι υποψήφοι. Ψηφίζετε εσείς τον τρίτο. Ερχόμαστε αμέσως στην αρένα. Βλέπουμε τι έγινε με την ψηφοφορία των τηλεθεατών. Μονομαχούν οι δύο και ο ηττημένος αποχωρεί. Άρα, τις δύο επόμενες ημέρες που θα βρεθούμε, και αν βάλω και τη σημερινή, τις τρεις επόμενες φορές που θα υπάρξει νόματς, μαζί με τη σημερινή, θα φύγουν τρεις άνθρωποι. Φανταστείτε λοιπόν ότι είσαστε 7, θα μείνετε 4. Όταν μετά τον αγώνα σήμερα και τη μονομαχία δούμε ποιοι 6 θα μείνετε, θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές και ο κόσμος θα ψηφίσει και για τις δύο ημέρες. Και για την Κυριακή και για τη Δευτέρα, με την σημερινή κατάσταση, με τη σημερινή βαθμολογία από τις ψήφους που θα πάρετε, θα κριθεί ποιος θα σωθεί τις δύο επόμενες φορές.